Ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού, τα self-test, επεκτείνεται μετά την εκπαίδευση και σε άλλους κλάδους, όπως λιανεμπόριο, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κουρία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και πρακτορία ΟΠΑΠ, αλλά και σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Στα self-test δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι αρνητικός. Ακόμα και εγώ που είχα κάποιους συνδυασμούς στην αρχή στον τρόπο και εξακολουθώ να τους έχω, δεν μπορώ να πω ότι βλάπτει ένα μέσο, δηλαδή αν σας δώσουν ένα μέσο διαγνωστικό παραπάνω, χρησιμοποιήστε το, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Άρα λοιπόν τα ίδια τα self-test, το ότι μπήκαν στη συμπεριφορά μας, είναι σωστό. Γιατί ακόμα και τα 20 να γίνουν από τα 100 είναι μια εικόνα, έτσι δεν είναι? Βέβαια στόχος δεν νομίζω να γίνουν τα 20%, είναι να γίνουν τα 80 και τα 90 από τα 100. Και αυτός είναι ο στόχος. Όσον αφορά στη χρήση των self-test και στις δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν οι πολίτες, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη διεξαγωγή τους. Θεωρώ όμως ότι ο τρόπος, δηλαδή όσοι έχουν, ξέρετε, παιδιά στους γλυκού είναι εργαζόμενοι, είναι σχετικά δύσκολος. Δεν είναι ο πιο εύκολος στον κόσμο. Ούτε είναι υποχρεωμένος κάποιος να έχει printer στο σπίτι του ή κάτι άλλο. Θα έπρεπε να υπήρχε μια μεγαλύτερη εκπαίδευση, θεωρώ, ειδικά στα σχολεία. Δηλαδή, από ένα απλό βίντεο, επειδή πήγαμε στο φαρμακοποιό, νομίζω ότι εδώ πέρα θα μπορούσαν να ενισχύσουν οι δομές δικές μας, οι επισκέπτες μας, οι νοσηλευτές μας, να έχουμε έναν ενεργό λόγο, δεν μας έχει αποδοθεί, όπου ουσιαστικά να πάμε και γιατί όχι να βοηθήσουμε, όπως πιστεύω ότι ειδικά σε κρίσιμους εργασιακούς χώρους ή σε χώρους εκπαίδευσης, ότι θα έπρεπε να υπήρχε και ένας άνθρωπος που να αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, γιατί θα δημιουργούσε, το καταλαβαίνετε, καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερο το εμβόλιο κλπ. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με στόχο να ενισχυθεί το κύρος των self-test, προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται. Σαν περιφέρεια και σαν γενική διεύθυνση και από την πολιτική ηγεσία και από την διοικητική αρχή, έχουμε όλη τη δυναμική και τη δυνατότητα να μας δοθεί μια τέτοια αρμοδιότητα, ώστε να ενισχύσουμε το κύρος των self-test. Όμως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα της κεντρικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας. Παρά τα αυτά, ως πρώτη εικόνα, τα self-test με όλα αυτά που περιέγραψα, που σίγουρα δυσκολεύουν, δεν μπορεί κάποιος να τα θεωρήσει αρνητικό ως μέσο, θα ήταν λάθος έως απρέπεια.